Τα πεπραγμένα αλλά και τα επιτεύγματα της παλαιότερης ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας της πόλης, της θεατρικής μηχανής, απαρίθμησε συνέντευξη που παραχώρησε ο σκηνοθέτης συγγραφέας Δημήτρης Τομπουρίδης. Η παράσταση «Ο το Στοπ» της θεατρικής μηχανής συμμετείχε στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας, αποσπώντας μάλιστα 3 βραβεία. Επέστρεψε από το 28ο Φεστιβάλ Καρδίτσας, όπου ήμασταν καλεσμένοι εκεί, με την έννοια του διαγωνισμού βέβαια, Ερασιτεχνικό Θέατρο, διαγωνισμός εδώ και 28 χρόνια στο Ερασιτεχνικό Θέατρο Πανελλήνιο. Προκριθήκαμε λοιπόν ανάμεσα σε 43 σχήματα, παίξαμε 8 από αυτά τα σχήματα και τα βραβεία που φέραμε στην πόλη ήταν αρκετά και αξιόλογα. 3 το αριθμό, και αυτά ήταν το πρωτότυπο σεναρίου, το οποίο πήγε στη Γιούλη την Αποκατανίδου, συγγραφέας του έργου «Ο το Στοπ», που παίξαμε το Δεκέμβριο εδώ πέρα στην πόλη. Πήραμε το βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, το τρίτο βραβείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίσης, και το πρώτο βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στον Ανδρέα Ελέα. Αυτά ήταν τα βραβεία που πιστεύαμε τέλος πάντων πως κάτι θα φέρναμε στην πόλη μας. Το πιο σημαντικό όμως ήταν το εξής, ότι εκπροσωπήσαμε την πόλη. Πήγαμε όχι ως θεατρική μηχανή, αλλά πήγαμε ως καβάλα. Και αυτό πιο πολύ στόχευε στη διαφήμιση της πόλης. Τι θέλω να πω. Είχαμε κουραμπιέδες που μοιράσαμε στους καρδιτσιώτες. Είχαμε κρασιά, τα οποία επίσης δώσαμε. Με εν ολίγης είχαμε ένα πάγκο τον οποίο στήσαμε εκεί για να διαφημίσουμε ακριβώς την πόλη μας. Και αυτός ήταν ο σκοπός μας και όχι τα βραβεία τα οποία αποκομίσαμε, διότι τα βραβεία τα πήραμε από τις κατάμεστες αίθουσες που παίζαμε αυτές τις 10 μέρες. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο του ΔΥΠΕΘΕ, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ενήργησε έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει ένα ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο για μια έκτακτη επιχορήγηση της τάξης των 1.000 ευρώ για να μπορέσουμε να πάμε στην Καρδίτσα, διότι όπως καταλαβαίνετε 21 άτομα κόσμος είναι πολύ δύσκολο να μεταβεί, και οι βενζίνες και το φορτηγό με τα σκηνικά, μετακινήσεις γενικότερα. Έχουμε μια δεύτερη παραγωγή στα Σκαριά, η οποία θα είναι για 3 μέρες και αυτή θα παρουσιαστεί από το εφηβικό τμήμα της θεατρικής μηχανής, από τα θεατρικά μηχανάκια όπως λέμε. Το σημαντικό σε αυτήν εδώ την παράσταση, η οποία θα γίνει 6, 7 και 8 Απριλίου στο Αμφιθέατρο, είναι ότι όλα τα έσοδα θα δοθούν στον Σύλλογο Εθελοντών κατά του Καρκίνου Νομού Καβάλας, όπως κάνουμε κάθε χρόνο με μια παράσταση που κάνουμε. Ακριβώς μετά το Πάσχα ετοιμάζουμε μια ακόμα μουσικοχορευτική παύλα, ποιητική παύλα θεατρική, μια μίξη πραγμάτων τέλος πάντων, που θα γίνει στο Δημοτικό Οδείο αυτή τη φορά. Οι ημερομηνίες είναι 27, 28 και 29 Απριλίου. Και αυτή θα έχει φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έσοδα θα δοθούν στην Παιδόπολη Άγιος Γεώργιος Νομού Καβάλας.